Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ενεργώντας μέσα στο πλαίσιο των συνταγματικών μου αρμοδιοτήτων, αποφάσισα να διορίσω τον κύριο Χριστόδουλο Πατσαλίδη, τον κύριο Χριστάκη Πατσαλίδη, στη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κύριε Πατσαλίδη, μέσω της πολύ στενής συνεργασίας που είχαμε το τελευταίο διάστημα, είχα την ευκαιρία να διακρίνω από πρώτο χέρι ότι διαθέτεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχετε στην εξαιρετικά απαιτητική αποστολή σας. Έχετε όραμα, έχετε πλάνο, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία και το πιο σημαντικό για μένα, έχετε ήθος και ακεραιότητα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για τον σημερινό διορισμό μου στη θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Στη μακρά πορεία μου ως δημόσιου λειτουργού στέκομαι με ιδιαίτερα έντονη τη θύμηση στα πρώτα δημιουργικά χρόνια της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας και στην πρώτη τραγική περίοδο μετά την τουρκική εισβολή. Μιλώ για τα χρόνια της οικοδόμησης μετά την ανεξαρτησία και αναφέρομαι στην περίοδο της ανοικοδόμησης από τα ερείπια. Μιλώ για εκείνο τον πυρετό και το πάθος της δημιουργίας που συνεπήρε το λαό μας ολόκληρο ως έκφραση του πόθου και του ονείρου του για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο πόθος και αυτό το όνειρο δεν έσβησα. Ας μην σβήσει ποτέ και ο πυρετός και το πάθος της δημιουργίας. Και δεν θα τα αφήσουμε να σβήσουν, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και πάλι.